Ανοίγουμε, κυρίες και κύριοι, τον κύκλο των πολιτικών μας συζητήσεων. Για αρχή, καλησπερίζω τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Καλησπέρα σας, κύριε Καραγκούνη. Καλησπέρα, κύριε Μενιγκόνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους αγρότες. Εγώ για τον χρόνο σας. Κύριε Καραγκούνη, να ξεκινήσουμε λίγο με το πώς αξιολογείτε την απόφαση του Eurogroup, όσα τέλος πάντων έχουν γίνει γνωστά. Καθώς θα είναι με ενδάνεια χωρίς μνημόνια, όμως η γραμμή της κυβέρνησης ήταν, αν δεν κάνω λάθος, ότι χρειάζονται επιχορηγήσεις και όχι δάνεια. Δηλαδή, λεφτά τα οποία δεν θα εγγραφούν στο δημόσιο χρέος της χώρας. Κοιτάξτε, στην ουσία αυτό το οποίο έχει συμφωνηθεί μέχρι τώρα είναι από το Eurogroup βέβαια, είναι να λειτουργήσει αυτό που λέμε ταμείο αλληλεγγύης, δηλαδή με δάνεια όπως ξέρετε από τον ESM έως 2% του ΕΕ κάθε χώρας, βεβαίως στην ουσία με αρνητικό επιτόκιο. Στην ουσία δεν θα υπάρχει επιτόκιο. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχει προσφέρει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζετε για το waiver, γνωρίζετε για την πρόσβαση στην ποσοτική χαλάρωση που έχει κάθε κράτος μέλος, όπως βεβαίως και η Ελλάδα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να αντλήσουμε όσα κονδύλια χρειαστούν, ναι, και όσα κονδύλια θα απαιτηθούν για τη συνέχεια. Mm-hmm. Προφανώς η κουβέντα για να υπάρχουν όχι μόνο υπό μία έννοια δάνεια, αλλά και επιχορηγήσεις είναι ανοιχτή. Αυτή είναι μια πρώτη απόφαση του Eurogroup. Σημαντική είναι γιατί στην ουσία δεν θα υπάρχουν επιτόκια, θα υπάρχει επιβάρυνση δηλαδή στα χρήματα τα οποία θα πάρουμε. Και βεβαίως υπό μία έννοια προχωράει η κουβέντα, προχωράει η διαπραγμάτευση. Ναι. Αλλά μέχρι τώρα αυτά είναι πολύ σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία για την συνέχεια. Και δείτε το κύριο Μελιγκόνη με άλλες χώρες. Δείτε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή δίπλα στην γειτονική μας Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή είναι σε καθεστώς κατάρρευσης και πτώχευσης, γιατί δεν έχει ακριβώς αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία για να σταθεί και προσπαθεί να αναζητήσει σε άλλες χώρες την οποιαδήποτε βοήθεια. Ναι. Τι θέλω να πω. Προφανώς η κουβέντα για τις επιχορηγήσεις είναι ακόμα στο τραπέζι. Η απόφαση του Eurogroup είναι πολύ σημαντική, είναι πολύ ουσιαστική. Προφανώς θα μπορούν να γίνουν και περισσότερα, θα δούμε στη συνέχεια, αλλά αυτά τα οποία έχουμε μέχρι τώρα είναι πολύ σημαντικά. Mm-hmm. Τώρα, να έρθουμε λίγο στην εσωτερική επικαιρότητα, έτσι με τρόπο ορμητικό. Θέλω να σας ρωτήσω, διαβάζοντας και την ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου το απόγευμα, είναι δυνατόν 10 χρόνια μετά να συνεχίζεται η ίδια ιστορία με τον ΣΥΡΙΖΑ που δήθεν δεν καταδίκασε τον θάνατο των 4 ψυχών στην Μαρφίν, οι 3 εργαζόμενοι και το αγέννητο παιδί, όταν υπάρχουν και ανακοινώσεις και τα βίντεο, είστε ενεργός στα social media, τα έχετε δει, κυκλοφορούν παντού τα βίντεο, τι έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας εκείνη τη μέρα στη Βουλή, πόσο απερίφραστα τέλος πάντων κατηγορηματικά καταδίκαζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί γυρίζει 10 χρόνια πίσω η πολιτική αντιπαράθεση και με όρους ακραίου διχασμού? Κανονικά δεν μπορώ να καταλάβω, κύριε Μελιγκόνη, γιατί υπάρχει αντιπαράθεση και γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κάνει αντιπαράθεση γύρω από αυτό το θέμα. Εγώ το βλέπω ως εξής. Και η κυβέρνηση το βλέπει έτσι και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος. Διότι παίρνει μια πρωτοβουλία, mm-hmm, να αποκαταστήσει μια ηθική εκκρεμότητα απέναντι στα θύματα της Μαρφίν, mm-hmm, που χάθηκαν τόσο άδικα στα θρυφερά επεισόδια που έγιναν προδεκαετίας. Mm-hmm. Και νομίζω ότι πολύ ορθά πραγματοποιείται αυτή η εκδήλωση μνήμης. Και ακόμα ορθότερα, αν θέλετε την άποψή μου, το ελληνικό δημόσιο συμπαρίσταται στους συγγενείς των θυμάτων αυτών, ηθικά αλλά και υλικά, mm-hmm, διότι πληροφορούμαστε όλοι ότι εδώ και 10 χρόνια, έχουν περάσει 10 χρόνια, ακόμα δεν υπάρχουν αυτές οι σχετικές αποζημιώσεις που πρέπει να εκδοθούν. Ναι. Να εκδοθούν οι αποφάσεις βεβαίως, γιατί παραιτεί το δημόσιο από την ανέρεση. Αλλά καταλαβαίνετε, μετά από 10 χρόνια, όταν έχουν γίνει αυτά τα τραγικά πράγματα, έχουν γίνει αυτές οι τραγικές δολοφονίες, mm-hmm, και μάλιστα και σε ένα γέννητο παιδί, να μην υπάρχουν ακόμα αυτές οι αποζημιώσεις. Λοιπόν, αντί λοιπόν σε αυτή την πρωτοβουλία ο ΣΥΡΙΖΑ να προσθέσει και να συμμετέχει σε αυτή την ημέρα μνήμης που, ναι, μέχρι σήμερα υπό μία έννοια κατηγορηματικά έχει αποφύγει να έρθει έτσι, να καταδικάσει αυτές τις δηλώσεις. Τέλος πάντων, έχει αποφύγει εγώ, ας πούμε στην ουσία, εγώ θα το αφήσω στην άκρη αυτό, κύριε Μελιγκόνη. Εγώ το λέτε όμως γιατί πρώτα και μετά το αφήνετε στην άκρη. Υπάρχουν δελτία τύπου, χιλιάδες δηλώσεις, βίντεο κλπ. Τι άλλο να κάνει δηλαδή, ωραία, ο κάθε ωραία. ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Να πάμε στην ουσία λοιπόν. Ας πάμε στην ουσία. Να πάμε στην ουσία. Γιατί δεν συμμετέχει, mm-hmm, σε αυτήν
η εκδήλωση μνήμης. Να μείνουμε στην ουσία. Εγώ την καταγράφω την ρητορική σας. Εγώ και με λοιπόν θα μείνω στην ουσία. Ωραία. Να μείνω λοιπόν και εγώ λίγο στην ουσία. Αν ήταν ειλικρινές το ενδιαφέρον του κυρίου Μητσοτάκη, δεν θα έπρεπε να έχει ρωτήσει πριν ανακοινώσει τον εντυχισμό της τιμητικής πλακέτας και όλα αυτά, να έχει ρωτήσει τους συνεργάτες, παιδιά, τι γίνεται με αυτή την υπόθεση, και να του πούνε, ξέρεις τι, επί ημερών σου έχει προσφύγει το δημόσιο για ανέρεση της απόφασης για 2,5 εκατομμύρια αποζημιώσεις του συγγενείς. Και να πει, δεν γίνεται αυτό, πρέπει να τελειώνει. Κύριε Μελικόνη, γίνεται αυτή η πρωτοβουλία. Ναι. Τα κόμματα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή την εκδήλωση μνήμης. Πρώτα απ' όλα σε αυτό το απλό. Η χώρα μας, ξέρετε, τα πολιτικά κόμματα συμμετέχουν σε χιλιάδες εκδηλώσεις. Ναι. Σε αυτή την εκδήλωση μνήμης έπρεπε να υπάρχει μια συνένεση και να έρθει και ο ΣΥΡΙΖΑ να συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση, ναι ή όχι? Δεν κρίνει όμως το κάθε κόμμα το πώς. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ για λόγους τακτικής να μην θέλει να γίνει ουρά του κ. Μητσοτάκη, να θέλει να πάει μόνο του. Και το ΚΚΕ το ίδιο κάνει. Αυτό σημαίνει ότι δεν καταδικάζει τη βία? Ξέρετε κάτι, αυτό δεν είναι θέμα τακτικής. Ούτε το ΚΚΕ θα είναι αύριο. Αυτό όμως δεν είναι θέμα. Κάθε κόμμα κρίνεται. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι πρέπει να γυρίσει πίσω στο κομματικό του ακροατήριο και στις προσταγές του κομματικού του ακροατήριου που ήταν στο 3%, ναι, πρέπει να ξέρει ότι θα δει απέναντί του τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι δεν θέλουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω με ποια ηθικοδικαιοπολιτική βάση δεν mm-hmm. συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ένα κόμμα εξουσίας, ένα κόμμα που ήταν 5 χρόνια στην κυβέρνηση, που είναι εξωματική αντιπολίτευση, να μην συμμετέχει σε αυτή την εκδήλωση μνήμης. Και όποια λάθη είχαν γίνει στο παρελθόν, βεβαίως και να διορθωθούν. Και καλά κάνει το δημόσιο και παρατηρεί και από την ανέρεση να βγουν γρήγορα αυτές οι αποφάσεις. Γιατί και 5 χρόνια δεν είναι ώρα να κάνουμε κομματική αντιπαράθεση γύρω από αυτό το πράγμα. 5 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Ακόμα καθυστερούν 5 χρόνια τα δικαστήρια. Λοιπόν, ένα ζήτημα το οποίο γενικά το πολιτικό σύστημα πρέπει να ομονοήσει. Καλό είναι να γίνεται αυτή η μέρα μνήμης και καλό είναι να υπάρχουν και αποζημιώσεις. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης mm-hmm. αυτή η εκδήλωση μνήμης. Και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να ακούει το κομματικό του, το παλιό κομματικό του ακροατήριο. Γιατί έχω την αίσθηση ότι αμήχανα φέρεται γύρω από αυτό το ζήτημα, αλλά να ακούσει τι λέει ο κόσμος, τι λέει στην τριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Βέβαια, τέτοιου τύπου ερωτήματα μπορούν να γίνουν πολλά και το ξέρετε πολύ καλά, είστε πολύ έμπειρος πολιτικός. Για παράδειγμα, αν είχατε ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ απέναντί σας, θα μπορούσε να σας ρωτήσει γιατί η Νέα Δημοκρατία δεν συμμετέχει στις εκδηλώσεις μνήμης για την δολοφονία Τεμπονέρα, γιατί δεν πηγαίνει η Νέα Δημοκρατία ή η ΔΑΠ ή ο ΝΕΔ, δηλαδή το πιο νεολαϊστικό κομμάτι της, στις εκδηλώσεις μνήμης για την δολοφονία Γρηγορόπουλου. Δηλαδή, ανοίγει μια κουβέντα. Καταλαβαίνετε. Ξέρετε κάτι. Νομίζω ότι αυτές οι δολοφονίες, οι οποίες είχαν λάβει πριν από 10 χρόνια, όλους μας είχαν συγκλονίσει. Και ειδικά mm-hmm. η εικόνα με τη μητέρα, με το αγέννητο παιδί. Λοιπόν, και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει και τη δημοκρατική της ευαισθησία και συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις μνήμης. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω, αλήθεια σας λέω κύριε Μελικόνη, γιατί γίνεται πεδίο αντιπαράθεσης αυτό το περιστατικό και αυτή η μέρα μνήμης. Νομίζω ότι έπρεπε όλα τα κόμματα να ομονοήσουν και όλα τα κόμματα να βρίσκονται εκεί, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Και δεν είναι ωραία εικόνα, με ευθύνη βέβαια σε εξωματικής αντιπολίτευσης, που δεν είναι όλα τα κόμματα εκεί. Και έτσι έπρεπε να ήταν. Μάλιστα. Κύριε Καραγκούνη, σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που είχαμε. Καλώς σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.